Σε Άγιο Νικόλαο, Σιτία και Ιερά Πέτρα θα στηθούν εκ νέου κάλπε την ερχόμενη Κυριακή, καθώ τα αποτελέσματα τη πρώτη μάχη δεν ανέδειξαν δημοτική αρχή. Στο οροπέδιο Λεσυφθείου, Γιάννη Στεφανάκη καθάρισε το πεδίο και με 88,2% έναντι 11,8% τη υποψηφιότητα Χαλκιαδάκη είναι πλέον και πάλι δήμαρχο περιοχή, συνεχίζοντα για δεύτερη θητεία. Στον Άγιο Νικόλαο η Κάλπη έφερε πρώτο με 43,6% τον νυν δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Αντώνη Ζερβό που θα αντιμετωπίσει τον Νίκο Κοκκίνη που συγκέντρωσε ποσοστό 37,5% αφήνοντας πίσω τις υποψηφιότητες Ανδριώτη και Φιλιπάκη με 14,4% και 4,5%. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, είτε είναι λίγο κάτω είτε είναι λίγο πάνω. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι συνδημότες μας δώσαν, μας δίνουν την εντολή να συνεχίσουμε. Στη Σιτία, οι κύριε Ζερβάκη και Κουρουπάκη θα μονομαχήσουν για τη διεκδίκηση τη Δημοτική Αρχή στο δεύτερο γύρο, με ποσοστά 38,7 και 26,6% αντίστοιχα, με τι υποψηφιότητε των κυρίων Καραμανολάκη, Πατεράκη και Σιμεωνίδη να μένουν πίσω με ποσοστά 17,2, 15,1 και 2,4%. Στο δεύτερο γύρο, την ερχόμενη Κυριακή, θα αναδειχθεί η Δημοτική Αρχή και στην Ιερά Πέτρα. Ο κύριο Καλατζάκη και ο κύριο Πετρά είναι οι νικητέ του πρώτου γύρου, με 36 και 24,4% αντίστοιχα, αφήνοντα πίσω του υποψήφιου Πανταζή. Χινόπουλου, Βλάση, Κοτσιφάκη και Μουζουράκη με 16, 13,2, 5,3 και 2,7% αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα των εκλογών δίνει κουράγιο και δύναμη στην ομάδα μου για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και αυτή την εβδομάδα χωρίς αντιπαραθέσεις, συνεχίζοντας να παρουσιάζουμε το έργο μας προκειμένου να είμαστε νικητές σε αυτή την εκλογική διαδικασία σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Απόλυτα δεν με ικανοποιεί το αποτέλεσμα, είναι όμως ένα καλό αποτέλεσμα για μια ομάδα που ξεκίνησε πριν από τρει μήνες να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα καινούριο εφαρμόσιμο λειτουργικό το οποίο θα πάει την Ιερά Πέτρα ένα βήμα μπροστά.